Έβλεπα ένα σημείωμα. Ένα σημείωμα από τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, ο οποίος αναφέρεται και στις συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως επίσης και στα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και μέσα σε αυτό του το σημείωμα, ο κύριος Ταβερναράκης καταθέτει και την πρότασή του. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Δουλειδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για μια ακόμη φορά. Καλά, προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως, ή τέλος πάντων να μπορούμε να λογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε για τον τόπο μας την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα, διότι εσείς βάζετε εδώ θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια εν μέσω του πολέμου ή λόγω του πολέμου. Βάζετε θέματα με τις αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Βάζετε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βάζετε το θέμα της προστασίας. Βάζετε το θέμα κυρίως των υποδομών και η ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι σε δύσκολα φυσικά φαινόμενα. Όντως είναι πολυσχηδές όλο αυτό το κείμενο το οποίο βγάλαμε. Είναι το newsletter το οποίο ήταν η δραστηριότητα το προηγούμενο τετράμινο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Μέσα σε αυτό έχω και την επιστολή αυτή, όπου τουλάχιστον όσον αφορά τις συγκρούσεις τις οποίες αναφέρατε και τον εξελισσόμενο πόλεμο από τη μία στην Ουκρανία και από την άλλη αυτό το οποίο ζούμε στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να μας κάνει ευτυχή κανέναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει σε ένα κόσμο ειρηνικό. Και φυσικά βλέποντας παιδιά να σκοτώνονται ένθεν και ένθεν και όχι μόνο, προφανώς μας λυπεί και μας δημιουργεί μια οργή, θα έλεγα, ότι γιατί αυτός ο κόσμος εκτός που πάει τελικά, εκτός τούτου και μας αφορά, είναι δίπλα στο σπίτι μας και ποτέ δεν ξέρεις πότε μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Ακριβώς. Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει σε εμάς. Είναι προφανές ότι θα πρέπει κάπου να βρει μια ισορροπία ο κόσμος σε όλο αυτό. Και φυσικά θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις από τους ηγέτες των χωρών όσο το δυνατόν, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και τέτοιες απώλειες και να έχουμε πολέμους. Προφανώς κανένας δεν έχει τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι τι επιπτώσεις υπάρχουν πέρα από έναν πόλεμο που προφανώς δεν κάνει κανένα μας ευτυχή. Οι επιπτώσεις προφανώς στη χώρα μας σε συνδυασμό με τους δύο πολέμους που είναι εξελισσόμενοι, νομίζω ότι τους έχουμε ζήσει τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, όπου η ενεργειακή κρίση βάλει τα νοικοκυριά, βάλει τους πολίτες, ακρίβεια υπάρχει, πληθωρισμός υπάρχει. Προφανώς θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, τουλάχιστον όσον αφορά σε έναν ειρηνικό κόσμο που θέλουμε να ζούμε. Προφανώς τα θέματα της ενέργειας είναι πρωταρχικά αυτή τη στιγμή. Η πράσινη μετάβαση ή η μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά την αυτονομία την οποία επιζητούμε, και από τη μία έχοντας μια προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και από την άλλη να μπορούμε να έχουμε την ενέργεια η οποία απαιτείται για τις όποιες δραστηριότητες, για να υπάρχει την ανάπτυξη η οποία ευημερούν στη συνέχεια οι πολίτες, είναι προφανές ότι αυτούς τους συνδυασμούς θα πρέπει να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση. Και νομίζω ότι εδώ έχουν μπει κάποια θέματα σε μία σειρά, χωρίς αυτά βέβαια να προχωράνε. Όταν συζητάμε για ένα Green Deal πριν από 3-4 χρόνια, το οποίο έχει πάει σε μία σκαλένδες, θα έλεγα, προς το παρόν, ή τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται, είναι προφανές ότι δεν κάνει ευτυχή κανένα μας, τουλάχιστον σε αυτούς που πιστεύουμε σε αυτή τη μετάβαση και πιστεύουμε ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει και δίκαια και να είναι και η ενεργειακή δημοκρατία να υπάρχει και φυσικά η ενέργεια να είναι ένα αγαθό προς όλους, και στα νοικοκυριά και στους πολίτες και στους τοπικούς αυτοδιοίκησης και στους δήμους. Υποδομές. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Υποδομές από την άλλη. Διότι υποτίθεται ότι είσαστε και θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους. Το υποτίθεται, ξέρετε γιατί το λέω, το έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φορές, δεν εισακούγεστε. Απλά το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Θα έλεγα ότι δεν εισακουγόμαστε τόσο όσο θα θέλαμε, μια και ό,τι τουλάχιστον καταθέτουμε είναι αποδεκτό
πρωτίστως από τους πολίτες, πρωτίστως βέβαια από το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο προφανώς δουλεύει πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις. Οι οποίοι ωστόσο δεν παίρνουν τις αποφάσεις, οι πολίτες ή το επιστημονικό προσωπικό. Ακριβώς, το πολιτικό προσωπικό δεν παίρνει τελικά τις αποφάσεις. Γι' αυτό το λέω έτσι. Αυτό είναι και το πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει σε πολλά θέματα. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό και δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν... Κοιτάξτε, πραγματικά δεν παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εσείς μιλάτε μέσα σε αυτό το σημείωμά σας για τα έντονα καιρικά, τα φυσικά φαινόμενα. Mm-hmm. Φέρνετε ως παράδειγμα το Θεσσαλικό τον Κάμπο. Φέρετε ως παράδειγμα την στερεά Ελλάδα. Φέρετε ως παράδειγμα τις ανθρώπινες απώλειες, τις ανυπολόγιστες ζημιές ή υποδομές, τη ζωική, τη γεωργική παραγωγή, που ναι μεν εσάς σαν θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους δεν μπορεί και δεν σας αφήνει αδιάφορους και κάνετε τη δική σας την πρόταση σε ό,τι έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα των υποδομών. Και εγώ σας λέω κάτι άλλο, ότι αναρωτιέμαι πόσο άμεσα η πολιτική ηγεσία θα έρθει και θα φωνάξει το σύμβουλό του που γνωρίζει από τις υποδομές και κάνει και βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί σήμερα για να δείξουν ότι και καλά το κάνουν και μακάρι να μην είναι το Θεαθήνε και να είναι η ουσία. Σήμερα έχουν φωνάξει από το ΙΠΑΤ με εντολή του Πρωθυπουργού τον κύριο Κουρέτα, τον εκλεγμένο περιφερειάρχη στην Θεσσαλία, να πάνε να συζητήσουν για να μην χαθεί χρόνος πολύτιμος για την αποκατάσταση της περιοχής. Έχουν φωνάξει το τεχνικό επιμελητήριο της περιοχής. Θα το κάνουν στην επόμενη συνάντηση. Καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν. Να σας πω κάτι. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ακούγοντας τον κύριο Κουρέτα πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του 984, την εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη, όπως επίσης και στις αντιθέσεις, στην Κρήτη TV κλπ., αυτό το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε ακούσει πολλάκις είναι οι προτάσεις του με σειρά ιεραρχικά, οι οποίες είναι εμπεριστατωμένες του ανθρώπου ως πανεπιστημιακός για το τι πρέπει να γίνει. Ευελπιστώ ότι θα ακουστεί αυτή η φωνή αυτού του ανθρώπου και μαζί με τους επιστήμονες, ότι θα τα καταφέρει, τους υπόλοιπους συναδέλφους του, ότι θα τα καταφέρουμε και ότι η πολιτική ηγεσία θα έχει ανοιχτά αυτιά. Το ευελπιστώ και εγώ, και παρά το ότι στην Κρήτη, όπως γνωρίζετε, αν σας κάνω ιεράρχηση ή μάλλον καταγραφή, θα έλεγα, το ποιες ζημιές έχουν γίνει από αντίστοιχα φαινόμενα τα τελευταία 5-6 χρόνια, για να τα απαριθμίσω, ξεκινώντας από το 2017 στα Χανιά, τη μεγάλη καταστροφή, η οποία επαναλήφθηκε το 2019, το 20 στο Δήμο Χερσονήσου, Δήμο Γουβών κλπ. Το 22 στην Αγία Πελαγία με νεκρούς, με θύματα, με δύο νεκρούς, στη Σιτία με ανυπολόγιστες καταστροφές, σε φαινόμενα πολύ μικρότερα και πολύ πολύ ηπιότερα από αυτά της Θεσσαλίας, έτσι, που τουλάχιστον κατά τους ειδικούς το πλημμυρικό φαινόμενο στη Θεσσαλία ήταν μια φορά στα 400 χρόνια. Κυρία Δουλειεράκη, πλέον ο κόσμος αλλάζει, η κλιματική αλλαγή μπορεί να συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στον πλανήτη, όμως η κλιματική κρίση η οποία δημιουργεί αυτή η κλιματική αλλαγή είναι πάρα πολύ μεγάλη, και τα φαινόμενα τα οποία περιμένουμε ή θα περιμέναμε πριν από μερικά χρόνια να επαναλαμβάνονται κάθε 100 ή 200 χρόνια, επαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε 5 ή 10 χρόνια ή πολύ μικρότερα κάθε 2 ή 3 χρόνια. Και εμείς το πάθημα δεν το κάναμε μάθημα. Το πάθημα δυστυχώς δεν το κάναμε μάθημα, παρά το ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, όμως αυτές οι προσπάθειες είναι αργές. Παρά το ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει προχωρήσει τουλάχιστον όσον αφορά κάποιους διευθετήσεις κάποιων ποταμών, τουλάχιστον για την Περιφέρεια Κρήτης που γνωρίζω, για το Γιώφυρο, για το Χασανό ποταμό, για το Καρτερό, για το Σλαμιανό, για το Γυροπόταμο, για τον Αναποδάρι, πλημμυρικά φαινόμενα που τα έχουμε ζήσει. Έτσι. Δηλαδή τώρα αν πάω μια βόλτα στο Δρακουλιάρι, να κατέβω μέχρι τις εκβολές κάτω στο Γιώφυρο, θα δω ότι έχουν ληφθεί μέτρα. Όχι, μέτρα δεν έχουν ληφθεί. Όχι, επειδή λένε ότι βήματα γίνονται. Να δω κάθε πότε γίνονται αυτά τα βήματα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι είναι αργά τα βήματα και τα φαινόμενα θα μας προλάβουν, δυστυχώς.
και μέχρι να κατασκευαστούν αυτά τα έργα, να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και φυσικά τα έργα και οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να δοθούν στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Κυρία Δουλειράκη, το ανθρωπογενές περιβάλλον, έτσι όπως το έχουμε διαμορφώσει, με μη νόμιμες και κατασκευές μέσα σε ρέματα, με καταπατήσεις ρεμάτων ή ρέματα τα οποία έχουν γίνει δρόμοι, που συνέβη στην Αγία Πελαγία, έτσι, με ένα αντιπλημμυρικό το οποίο δεν σήκωσε την πλημμυρική παροχή, με μη καθαρισμό των ρεμάτων κατάντι των όποιων αντιπλημμυρικών έργων έχουμε. Θα πρέπει να κάνουμε πιενές παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει προτάσεις στο Διοικητικό Μελητήριο για τα φράγματα ανάσχεσης, για τα φράγματα τα οποία θα μειώσουν την πλημμυρική παροχή σε έντονα καιρικά φαινόμενα, για μεγαλύτερα φράγματα τα οποία θα έχουμε ελεγχόμενη ροή. Όλα αυτά υπάρχουν σε ένα σχέδιο το οποίο από το 2018 έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στην Ελληνική Νομοθεσία. Υπάρχει και το σχέδιο το οποίο είναι διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο μάλιστα στην περιφέρεια κρίσης μπορούμε να το δούμε στο site της περιφέρειας, όπου φαίνονται οι κόκκινες περιοχές ποιες είναι, τις γνωρίζουμε. Το γνωρίζαμε το 2018 ότι η Αγία Πελαγία είναι μια επικίνδυνη περιοχή, η Χερσόνησο είναι μια επικίνδυνη περιοχή, η Σιτία το ίδιο, η Ιεράπετρα το ίδιο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις συγκεκριμένες περιοχές. Η κόκκινη περιοχή και η κόκκινη κουκίδα συνοδεύεται είναι κουκίδα, από. Είναι μια ολόκληρη περιοχή. Μισό λεπτό. Ναι. Για το χάρτη μιλάω. Η κόκκινη περιοχή και η κόκκινη κουκίδα πάνω στο χάρτη συνοδεύεται με βάση τις προτάσεις σας από όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να γλιτώνουμε τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρεστε. Προφανώς υπάρχει στο σχέδιο αυτό και μέσα και έχουμε καταθέσει προτάσεις αντίστοιχα για κάθε περιοχή, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν. Τις γνωρίζουμε, τις έχουμε συζητήσει και με τους τοπικούς φορείς. Να προχωρήσουν. Τις έχουμε συζητήσει. Δηλαδή η διευθέτηση των ρεμάτων. Τα φράγματα νομίζω είμαι. Κοιτάξτε, κύριε Τεβερνάρακη, νομίζω είμαι σαφής. Μιλάω για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και όχι τι πρόταση υπάρχει για να γίνει. Αυτό το οποίο έχει γίνει ανταποκρίνεται σε αυτό που προτείνει ο θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους. Αυτό ρωτώ. Έχει γίνει ένα μικρό μέρος. Απλά προσπαθούμε. Τι γίνεται, προφανώς παρατηρείτε ότι. Να τους ανοίξετε τα μάτια για να τους πείτε σπεύστε. Υπάρχει προφανώς συνεδριάσεις πολιτικής προστασίας, όπου γίνονται κάποιοι καθαρισμοί των ρεμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως, μια και τώρα. Προφανώς δεν θα πρέπει να γίνεται απογύμνωση των όποιων ρεμάτων, θα πρέπει να υπάρχει για τη συμφυτική υγεία για να συγκρατήσει και τα φερτά αλλά και τις ροές. Ποιος έχει την εμπειρία? Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μα είδατε τώρα, ποιος έχει την εμπειρία να το κάνει αυτό? Ποιος είναι εξειδικευμένος να το κάνει αυτό? Υπεύθυνος γνωρίζω ποιος είναι, υπεύθυνη περιφέρεια Κρήτης. Τώρα, αν υπάρχει. Ρωτώ αν υπάρχει εξειδίκευση. Αυτό είναι ερωτηματικό και για μένα. Αν υπάρχει δίκευση και αν υπάρχει οι διάφορες επιστήμονες για αυτό το θέμα και το πώς θα πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός των ρεμάτων, πότε θα πρέπει να γίνεται για να μην αυξάνεται η ροή αντί να μειώνουμε τη ροή. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα σε όλο αυτό και πριν μας ρει το κακό. Θα πρέπει να γίνουν γοργά βήματα. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις, έχουμε συζητήσει, θα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά πρέπει να γίνουν και γενναίες χρηματοδοτήσεις και μάλιστα έχουμε πει συγκεκριμένα ότι θα πρέπει τα αντιπλημμυρικά έργα να συνδυαστούν με την αποθήκευση των υδάτων, που θα έχει διπλό ρόλο τόσο για την όποια λειψιδρία, αλλά και για τον έλεγχο της ροής, ώστε να προστατεύσουμε τις πόλεις. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες, να προστατεύσουμε τις οικιστικές περιοχές, να προστατεύσουμε τις περιουσίες των πολιτών, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις. Άρα, για να έχουμε μια πραγματικά προστατευμένες περιοχές από τέτοια φαινόμενα. Διότι τα φαινόμενα θα έρθουν, κυρία Δουλειράκη. Δεν θα μας περιμένουν. Μάλιστα. Κύριε Τεβερναράκη, δεν έχω να ρωτήσω τίποτα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν έχω να ρωτήσω τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.